υπογράψει και υπαινιγμούς και ο κύριος Κλεάνθης Νικολαίδης της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Φαίνεται ότι για να πάρει ο αέρας κάποια υποστατικά, κάποιες κατασκευές, δεν έχουν τηρηθεί και τα πρότυπα κατασκευής αυτών των υποστατικών. Έτσι δεν είναι? Ή υπάρχουν πρότυπα τα οποία είναι τόσο, θα λέγαμε, ευέλικτα, να το πούμε ευέλικτα, έτσι, καλή προαίρεση, που να επιτρέπουν τέτοιες κατασκευές? Μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Το πιο πιθανό όμως, ναι, είναι αρκετές κατασκευές να είναι αυθαίρετες. Ναι. Δηλαδή, το κλασικό που έχουμε ως λαός πάρα πολλές φορές, αφού ολοκληρωθεί το σπίτι μας, αφού ολοκληρωθεί ουσιαστικά αυτό το οποίο έχει αδειοδοτηθεί, να προβαίνουμε πάρα πολλές φορές σε ένα γκαράζ το οποίο κάνουμε χωρίς άδεια, ή πολλές φορές και σε ένα βοηθητικό υποστατικό, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν θα φωνάξουμε καν ένα μηχανικό, θα φωνάξουμε ένα τεχνίτη να μας το κάνει. Και ναι, πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει υπάρχουν πρότυπα με τα οποία οφείλουν να σχεδιάζονται όλες οι κατασκευές, ανεξάρτητα αν είναι βοηθητικές ή αν οτιδήποτε άλλο, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η ταχύτητα του ανέμου και οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί. Και όπως ειδικά τον τελευταίο καιρό, που βλέπουμε ότι και η κλιματική αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα να είναι ακόμη πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα, ναι, είναι ακόμη πιο σημαντικό να προηγείται μια σωστή μελέτη. Ναι, πέραν από τη σωστή μελέτη, κύριε Θεοδότου, εσείς ως ειδικός τι συμβουλεύετε τον κόσμο, τους πολίτες που μας παρακολουθούν τώρα? Τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να προστατεύονται οι περιουσίες τους σε τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα? Εντάξει, όπως σας είπα, θα πρέπει να συμβουλευτούν πρώτα κάποιον ειδικό πριν να κάνουν οποιαδήποτε κατασκευή. Αυτό το σημαντικό. Δηλαδή, το να πας απλά σε ένα τεχνίτη να σου κάνει μια κατασκευή χωρίς να προηγηθεί μια μελέτη, ο οποίος προφανώς θα προσπαθήσει να σου κάνει ό,τι πιο φτηνό γίνεται, ούτως ώστε να σε πείσει, να σου το πουλήσει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό όμως να πάρεις την. Δεν είναι κάτι, δηλαδή, να μην τους φοβίζει ότι υπάρχει ένα σοβαρό κόστος. Είναι όταν μιλάμε για μια απλή κατασκευή, ας πάρουν μια συμβουλή πρώτα, πριν να προχωρήσουν να κάνουν οτιδήποτε. Γιατί από τη στιγμή που αυτό θα στοχίσει, που θα το πάρει μία φορά ο αέρας, προφανώς και ό,τι λεφτά έχουν δώσει, θα έχουν πετάξει ουσιαστικά. Τώρα, έλεγχοι γίνονται για αυτά τα υποστατικά? Γίνονται κάποιο είδους έλεγχος, εν πάση περιπτώσει, από τις πολεοδομικές υπηρεσίες, να δούμε αν σε συγκεκριμένες περιοχές τηρούνται τα πρότυπα? Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν είναι θέμα. Είναι σοβαρό θέμα αυτό και είναι κάτι το οποίο και εμείς πιέζουμε, γιατί να πούμε ότι οι αρμόδιες αρχές, που είναι οι Δήμοι στον εκάστοτε δημαρχούμενες περιοχές, αλλά και η επαρχιακή διοίκηση στα χωριά που δεν είναι δημαρχούμενες περιοχές, έχουν επιφορτιστεί περισσότερο με το θέμα του ελέγχου ουσιαστικά των μελετών και δεν έχουν την ευκαιρία να προβαίνουν σε τόσους πολλούς ελέγχους. Άρα είναι κάτι που θα πρέπει να ενισχυθεί, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, ούτως ώστε αυτό να σταματήσει. Δηλαδή η λογική που λέμε όλοι, OK, κάνω το σπίτι μου, το κτίζω, παίρνω μια τελική άδεια, μετά δεν θα με ελέγξει κανένας, άρα κάνω ό,τι θέλω. Αυτό πρέπει να σταματήσει κάποτε. Πρέπει να βγουν έξω οι αρμόδιες αρχές και να ξεκινήσουν να καταγγέλνουν. Έχει γίνει στο παρελθόν, να πούμε, αλλά όχι στο βαθμό στον οποίο θα πρέπει να γίνει. Οι αρμόδιες αρχές, όταν λέμε, κύριε Θεοδότου, ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές? Ποιο είναι το Υπουργείο το οποίο, ή το τμήμα, ή η υπηρεσία? Οι αρμόδιες αρχές, όπως σας έχω πει, όσον αφορά Δήμους, είναι οι Δήμοι. Μάλιστα. Άρα οι Δήμοι θα κάνουν τους έλεγχους. Όσον αφορά τις περιοχές που δεν ανήκουν σε Δήμους, τα χωριά, είναι η επαρχιακή διοίκηση. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάντως το θέμα το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ σοβαρό για το αν έχουν.